Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Νίκο Μοσχοβίτη. Σας είπα ένα πράγμα. Σε ανύποπτη στιγμή. Νομίζω ήταν μετά τον. Έριξες πρόταση δηλαδή. Κατέβασες. Μετά το χαμένο τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Σας είπα ένα πράγμα. Εντάξει, στην κουβέντα που είχαμε. Ότι είναι καλύτερο. Σαν το το είπες και διακριτικά, μην φανεί ότι πας να φας για να βοηθήσουμε το σύλλογο, βοηθήσουμε το σύλλογο, όλοι μας, να βάλουμε πλάτη, να μην πηγαίνουμε πουθενά. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά έτσι. Αυτό πιστεύω ότι όπου, την εργοδοσία θα την έβρισκε σύμφωνη. Όπου κατεβαίνει άνθρωπος από Θεσσαλονίκη σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει νίκη. Δεν υπάρχει νίκη. Όπου, στο βόλεχι δεν υπάρχει, είτε δεν πηγαίνουμε, είτε τέλος πάντων έχουμε κάποιον από εκεί, βλέπεις ότι έρχονται τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι. Πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς. Αυτό τώρα το λες με αφορμή και το παιχνίδι αύριο. Το λέω με αφορμή το χθεσινό. Μες στη Σύρο, δηλαδή γίνεσαι μάντης κακών. Το χθεσινό ύπνο. Ναι, αυτό ισχύει. Στα Χανιά, εντάξει. Νομίζω θα έχει και αρκετή ζέστη εκεί στα Χανιά κάτω. Και όσο να είναι λίγο με τη μέρα, με τον ήλιο, με τη ζέστη. Ήταν πόσο λίγο... το δίνει το να μην ανέβουνε. Καθόλου. Αυτοί. Να μείνουν εκεί. Ναι, δεν ξέρω. Θα. δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, αλλά. Δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Ναι. Λοιπόν, επίσης να πω το εξής. Σήμερα είναι μια. Και τα play-off να ξεκινήσουν 11 Μαΐου. Όχι, κανένα μήνα μπροστά. Αυτοί κάνανε βουντού, αγόρι μου, να κερδίσει ο Πλατανιάς μέσα στα Γιάννενα. Ναι. Να πάνε εκεί, να φέρουν ένα. Ξέραν ότι θα πάρουν τους μείον 2 πίσω, θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Να κάνουν ένα μουσαντένιο, ξέρω εγώ. Χάναμε και ένα 0. Άσε που αν κέρδιζε εκεί. Ο Πλατανιάς υπό συνθήκες με και με χ μπορούσε να περάσει. Ναι, ναι. Και να βάλουν τον Πλατανιά στα play-off. Αυτό θέλανε. Mm-hmm. Αυτό ήταν η μεγάλη του συμπεριφορά. Δεν κάθισε όμως. Δεν κάθισε. Προσπάθησαν να το φέρουν. Κάναν τα τηλεφωνήματά του. Κάναν τι επαφέ του. Στη θέση του Πανιωνίου αυτό θα είναι ο Πας Γιάννενα. Ναι. Οπότε τι θα πάμε εκεί. Πάλι εγώ θα την πληρώσω με το αυτοκίνητο. Θα πάμε. Με το Citroën. με το πουλμανάκι του ΠΑΟΚ 24. Αργεί ακόμα όμως. Αργεί γιατί. Όταν έγινε τα play-off, έχουμε δρόμο. Έχουμε κρεμότητες. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι σήμερα αυτό το που θα κάνουμε μεταξύ μας δεν το αποκαλούμε εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Ναι. Διότι είναι σαν να κάνουν ράδιο Αρβίλα χωρίς τον Γκανάκι. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορείς να το πεις ράδιο Αρβίλα με τον Σερβετά να συντονίζει. Όχι. Γκανάκι, να φανταστώ ότι βάζεις κόλκα. Όχι. Ή τους βάζεις και τους δύο. Όχι, φίλε, χάνεις εκπομπές. Ναι. Ο Γκανάκης του ΠΑΟΚ 24. Είναι ο Τσορμπατζόγλου. Ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Αρχηγού παρόντος, ναι. Πας αρχή παυσάτο. Είναι, εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Κάνει και τις ποζεριές που κάνει ο Κανάκης. Ναι. Ο Κανάκης, ρε παιδί μου, αν δεις κάνα βίντεο, λες και δεν ξέρουμε ότι ώρα περνά από το χέρι του και τους έχει εκεί και τους διατάζει. Και είναι ο leader, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει κάποιος να είναι αφεντικό. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Άμα κάποιος δεν είναι. Όνομα, ακριβώς. Ναι. Όλο αυτό το λούκι το βγάζει ο Κανάκης. Άμα κάνουν κανένα βίντεο, λέει από κάτω αρχισυνταξία Αντώνης Κανάκης. Ή ξέρω εγώ, ιδέα Αντώνης Κανάκης. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε. Έτσι και στο ΠΑΟΚ 24. Τι να πεις, ότι είναι αρχισυντάκτης του site ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μα είναι δεδομένο. Ποιος θα πιστέψει ότι είναι κάποιος άλλος. Ποιος θα πιστέψει, ας πούμε, ότι είναι ο Κόλκας. Αφού όλη τη δουλειά αυτός την κάνει. Ακόμα και τώρα που είναι κάτω στα Χανιά. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε, πιστεύω, να κάνει κάτι παραπάνω για το site. Ναι, από αυτό που έκανε το προηγούμενο διήμερο. Ναι. Οπότε σήμερα η εκπομπή είναι κάτι σαν. Πώς έλεγε ο Μπατής, κάτι σαν σουτ. Ναι. Έτσι. Και επίσης είναι και η εκπομπή, όπως είπες και έξω, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Έτσι. Απλά αντί για Χίο βάζουμε την Κρήτη και αντί για Μυτιλήνη βάζουμε τη Σύρο. Έτσι. Δήμος Μούτσης με Δημήτρη Ραφαήλ στη Σύρο για τους τελικούς που ξεκινάνε αύριο. Ωραίο ήταν αυτό και στη Σύρο πάντως που κάνουν τα παιδιά, που φύγανε Κυριακή. Ωραίο. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Αυτά εδώ έχουν καταστρέψει κόσμο. Διότι τα ακούει ένα νεαρό παιδί που θέλει κάτι να σπουδάσει και λέει δημοσιογράφος θα γίνω. Ναι. Στο μεταξύ, εγώ δεν θυμόμουν το παιχνίδι είναι Τρίτη. Ο πρώτος τελικός. Και βλέπω χθες φωτογραφίες και λέω ρε εσύ, Δευτέρα είναι το μάτς. Και μετά συνειδητοποιήσω. Θυμόμουν... Πρόσεξε. Ότι ήταν Τρίτη, λέω θα κάνω λάθος εγώ. Άκου τώρα. Βλέπω ότι είναι Τρίτη. Δεν είναι μόνο ότι είναι Τρίτη και φύγανε από Κυριακή. Θα γυρίσουν και Τετάρτη. Ούτε καν μετά το μάτς. Ναι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε. Ποιον κοροϊδεύετε. Παιδιά, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ούτε ο Κόλκας δεν το έκανε αυτό με τον Τσορμπατζόγλου. Το αντίστοιχο θα γίνει. Δηλαδή είναι Τρίτη, Παρασκευή είναι ο δεύτερος τελικός. Ό,τι και να γίνει, έχει τρίτο παιχνίδι στη Σύρο. Ό,τι και να γίνει, θα ξαναπάνε. Οπότε θα γίνει πάλι έτσι αυτό το σκηνικό. Αυτοί
αγόρι μου, σε λίγο θα φτάσουν να παρακαλάνε να πάει το μάτς σε 5 αγώνες να πάει ο τίτλος. Για να πάει και τρίτη φορά. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, άντε πες είσαι η μαμά του Ραφαήλ. Ναι. Το πρώτο που θα σκεφτείς είναι πού έμπλεξε το παιδί μου. Ναι. Η κοπέλα του. Δεν το πιστεύει. Η κοπέλα του, δηλαδή. Η κοπέλα δεν το πιστεύει με τίποτα. Κυριακή να φύγω για να πάω στη Σύρο με αεροπλάνο, έτσι. Γιατί δεν είναι να πει θα κατεβώ με τα αμάξι να πάρω το πλοίο από το Πειραιά να πάω εκεί. Για μάτς που είναι Τρίτη και θα γυρίσω Τετάρτη. Δηλαδή, ακόμα και τελείως άσχετη να είναι με το Όχι. αντικείμενο. Ακόμα και απόλυτη εμπιστοσύνη να τον έχει, τριπλοτσεκάρει. Ναι. Θα πει πάει, αυτό έμπλεξε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε μια χρονιά που. Να σου πω την αλήθεια, κατά το μέσον της δεν την υπολογίζαμε έτσι. Λες στο τέλος να το γυρίσει το κουμπί όπως έχει πει και ένας ναι. προπονητής. Λες στο τέλος να γυρίσει το κουμπί. Κοίταξε, δεν το περιμέναμε έτσι καταρχήν. Όχι από πλευράς επιτυχιών, γιατί ο όλος ΠΑΟΚ, ο οργανισμός, ναι. δεν έχει πετύχει και κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Ναι, συμφωνώ. Έχει πάρει στο χάντμπολ το κύπελο. Ναι, το γυναικείο. Έχει καβατζωμένο, στο γυναικείο. Έχει καβατζωμένο. Το double στο ποδόσφαιρο το γυναικείο. Εντάξει. Είναι κοντά, ναι. έτσι. Αλλά δεν είναι από τα top αθλήματα. Ναι, ναι. Και περίμενε χαρές στο βόλε και στο handball. Ναι. Στο handball δεν έχει. Ναι, στραβώνει το πράγμα, αλλά εμείς στηρίζουμε, στηρίζουμε τα παιδιά, γιατί εκτός του ότι μας έχουν δώσει πολλές χαρές, εξηγείται αυτό αθλητικά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά φέτος. Ναι, είναι ναι. τα λάθη του καλοκαιριού που γκαρίζαμε για το. Νομίζω ότι και στο Μάτσο Σαββάτου υπήρχαν και θέματα με. Με τη διαιτησία. Όχι ότι έχασε από αυτό ο ΠΑΟΚ. Ας τον Νίκο. Αλλά ας τον Νίκο. Θέματα, Νίκο. Πήραμε το double και ένα μήνα τα παιδιά κοιταζόντουσαν στα μάτια και δεν ξέραν ναι, τι θα ναι. γίνει. Ναι. Έτσι. Ό,τι είναι στο βόλε μέχρι ένα σημείο. Άστο. Και στο βόλε δεν έγινε αυτό. Και σώθηκε ναι. τον. Σώθηκε. Ναι. Άλλαξε η κατάσταση τον Ιανουάριο. Στο handball δεν έχουμε κάτι. Στο βόλεϊ έχουμε χάσει δύο τίτλους και απλά πήγαμε στον τελικό έτσι όπως πήγαμε και αρχίσαμε να ψινόμαστε. Δυνατάχαστο και ήταν οι δύο τίτλοι που χάθηκαν στο βόλεϊ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας έφτασε στο σημείο να λέμε ρε φίλε, τι Πάσχα έρχεται. Ναι. Στο μπάσκετ έχασε τον τελικό κυπέλο από τον Φάρο. Ναι, 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 δεν ήταν. Και εκεί ας πούμε είπες, όταν τα συνόψιζες αυτά, ότι για χάντμπολ δεν ήσουν αδυνατός. Στο βόλεϊ είχες χάσει το κύπελο και το link up, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, 40 βαθμούς από την κορυφή. Ναι, 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 δεν σηκώνεται το κεφάλι με τίποτα. Εκεί δεν σηκώνεται. Λες. Εντάξει, άστο να βγει η χρονιά έτσι. Και ξαφνικά γίνεται μια ρελάνση. Κάτι πάει να αλλάξει τώρα. Το μπάσκετ παίρνει την πέμπτη θέση και πάει γερά γενικά. Σπάει και, την έδρα. Και δεν, ναι, και δεν είναι μόνο το ότι έσπασε την έδρα και να μην την είχε σπάσει, πάλι θα είχαν ενδιαφέρον αυτοί οι αγώνες που ναι, έρχονται τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έλεγε όμως θα το πάω. Ενώ τώρα που έσπασε και την έδρα είσαι. Τώρα έχει ενδιαφέρον. Φίλε, να γεμίσει το γήπεδο το Σάββατο και να τελειώσει και τη σειρά κιόλα. Άνα μπράβο. Να γεμίσει το Σάββατο πολύ σοβαρέ κουβέντε αυτέ. Ναι. Που θα το γεμίσει και στο βόλε. Έτσι. Που έχεις τα 90 χρόνια Βέβαια. Και θα ψηθείς πολύ με την εκδήλωση, με το ένα με το άλλο και με ό,τι θα Τετάρτη. Συμβεί. Ναι. Έχεις τα play-off που λες, ρε εσύ μπας, γιατί κοίταξε να δεις. Πάμε στα play-off αν πάνε τα Γιάννενα, με Γιάννενα, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και λες, τους έχω, δεν είμαι σάκος του box. Μα είναι έτσι τα play-off, ποιος μπορεί να πει... ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Σχεδόν κάθε χρόνο υπήρχε ένα φαβόρι, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο σχεδόν υπήρχε ένα φαβόρι να πει ότι καλύτερο στα play-off μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Πιο παλιά ήταν ο ΠΑΟΚ ή όποτε ήταν. Φέτος, έτσι όπως είναι οι τρεις αυτοί, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να καταλάβω κανείς. Δύο καλές εβδομάδες. Και καθόμασταν και κάνουμε ένα καλεντάρι. Καταρχήν υπάρχει ερωτηματικό πότε θα ξεκινήσουν τα play-off στο ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Διότι έτσι όπως έγινε που ορίστηκε ο τελικός. Σε ημέρα, σε ημερομηνία που κανονικά θα είχαμε αγωνιστική play-off. Ναι. Νομίζω θα είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Είναι το Σαββατοκύριακο μετά την του Θωμά. Ναι. Εκεί Τετάρτη θα ξεκινούσαν τα play-off και Σαββατοκύριακο θα ήταν η δεύτερη αγωνιστική. Έλα όμως που ξαναρχίζει το κύπελο και ορίστηκε εκεί ο τελικός. Άρα έχουμε ένα θέμα. Να οριστούν ξανά τα play-off. Στα play-off στα οποία δεν ξέρουμε ούτε ποιες ομάδες θα συμμετέχουν, ούτε. Με πόσους βαθμούς, γιατί εκκρεμούν και οι τιμωρίες. Ωραία πράγματα. Στα play-off λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ. Αν θα ισχύσει το μείον 3 και σε δεύτερο βαθμό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πανιόνιο. Ο οποίος Πανιόνιος δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει κατάσταση και να πάρει ιδιοδότηση. Εντάξει, αυτοί κάνανε την ενέργεια που έπρεπε να κάνουν. Οι πληροφορίες όλες λένε ότι δεν.
Ναι, γιατί διότι ακόμη δεν, και να προσκομίσουν κάτι. Μα δεν μπορεί να τα βάλει στο φάκελο. Στο... Είναι, ναι, είναι, απλά επανεξετάζει. Τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Αν έχει γίνει κάποιο λάθο και να επεξεταστεί και να πάρει την άδεια. Οκ, okay, πάσω. Αλλά το πιθανότερο να μην την πάρει την άδεια. Ναι. Και λέγαμε ότι ασχέτω που θα πάνε λίγο πιο πίσω τα playoff. Γίνεται, δεν... Έχει τρομερό ζουμί για να παρακολουθήσει αθλήματα, να παρακολουθήσει ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Διότι θα τρέχουν οι τελικοί του βόλεϊ που θα είναι Τρίτη ναι. Παρασκευή, ξέρω εγώ, δηλαδή δύο την εβδομάδα. Θα τρέχει το μπάσκετ που το Σάββατο το τελειώνουμε και όλα το σκουπίζουμε. Αν περάσει την ΑΕΚ, αν περάσει. Που δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Έτσι λέω εγώ. Βέβαια, με ένα γήπεδο γεμάτο το Σάββατο, δεν ξέρω πώς μπορεί η ΑΕΚ να χαλάσει τη σειρά και το 2-0. Ναι, και θα έχεις τη συνέχεια του handball. Που εντάξει, είπαμε ότι είσαι καμένος, αλλά πάντα έχεις πίστη σε αυτά τα παιδιά που έχουν κάνει κάποια θαύματα εκεί που δεν το περιμέναν, ειδικά πέρσι στον τελικό. Και θα έχεις και το ποδοσφαιράκι που εκεί θα σου δώσει μία, πώς το πω, θα σε ζεστάνει λίγο, διότι ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα είναι στην Ισπανία ο Λούμπους Μίχελ και παρακολουθεί παίχτες. Ναι. Παίζει διοικητικά το τι θα γίνει με την προεδρία, με τα κλπ. Αν έχεις και μπαλίτσα, να δεις από τι θέση θα ξεκινήσει του χρόνου το Europa League ή αν θα βγεις πρώτος να παίξεις αυτά τα αρκετά προγραμματικά του Champions League. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε. Πάντως πάει να αλλάξει λίγο όλο αυτό το, αυτή η κακή σεζόν μέχρι ένα σημείο. Εγώ πάλι σου λέω, όχι από θέμα επιτυχιών, από θέμα παραστάσεων. Ναι, από θέμα, ρε παιδί μου, έτσι, δράσεις πάει να αλλάξει. Ναι, πάει να αλλάξει. Τώρα, αποτελέσματα ιδιαίτερα δεν. Δηλαδή, στο μπάσκετ δεν θα πάρουμε κανένα πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι, ακόμα και να προχωρήσουμε. Αν μπει στην τετράδα, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία με τα φετινά δεδομένα. Ναι. Αν μπει. Επιτυχία, απλά είπαμε, χωρίς αντίκτυπο, έτσι, χωρίς αντίκρισμα. Ναι, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά μην μας λέτε εσείς που θα γκρινιάζατε αν ο ΠΑΟΚ κατέληγε 8ος και θα λέγατε είναι αποτυχημένη χρονιά σε περίπτωση που ήρθει τρίτος. Ναι, και να μην το εντάξει, μπορεί να μην έχει αντίκρισμα, αλλά είναι κάτι, ρε παιδί. Εντάξει, μου. Και επειδή το παιχνίδι το Σάββατο δεν είναι τελειωμένο. Έτσι. Όχι, βέβαια. Φυσικά και δεν είναι τελειωμένο. Στο καλάθι, στη φάση είχε κερδίσει την ΑΕΚ στην έδρα. Και έρχεται να παίξει για να. Η ΑΕΚ θα είναι αποτυχημένη. Ναι, αυτό σου λέει. Θα είναι αποτυχημένη άμα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει. Έχουν και αυτή μεγάλη πίεση. Απλά, όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι, δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση αυτή. Ναι. Εντάξει, τώρα να δούμε. Νομίζω ότι τώρα η πίεση λίγο μπαλατζάρεται στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε σωστοί με τους χρόνους μας και ήδη έχουμε κάνει κάτι λάθος, δηλαδή δεν ξεκινήσαμε με τους χορηγούς, θα ακούει τώρα ο Τσόρμπα. Ναι, ναι. Τον οποίο και θα αναζητήσουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως. Και θα πάμε και στην Σύρο για να μιλήσουμε και με Ραφαήλ Καϊταζή. Και θα μας πει και ο Νίκος Μοσκοβίτης για μπάσκετ. Όλα μαζί θα τα μπλέξουμε. Έχω δύο πληροφορίες για Ραφαήλ Καϊταζή, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλο πουλέν. Ναι. Να ξέρεις, ο Κωστίκος του ΠΑΟΚ 24 είμαι εγώ, έτσι. Τα μωρά του Αξιλόγλου παίζουν μπάλα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Και με τον Ραφαήλ κάτι είδα. Ναι. Σε αυτό το μουλοχτό στυλ που έχει ο Ραφαήλ. Του ήσυχου παιδιού, ντεμέκ, του διακριτικού, που είναι και λίγο συναισθαλμένος. Είναι, όπως λέμε, καλό παιδί, δεν λέει πώς. Ναι, άνα, μπράβο, άνα, μπράβο. Ναι. Η πρώτη έρχεται με SMS. Λέει την καλημέρα μου, παιδιά. Επειδή χθες ήμουν με τη μαμά του Ραφαήλ. Στην SMS χέρα είναι το μήνυμα, έτσι. Λέει ο 545, ναι. Ναι. Όλος παραδόξος, συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα είπατε ότι μας κοροϊδεύει. Μας ανοίξατε τα μάτια, λέει ο 545. Και έρχεται και δεύτερο μήνυμα κάποιου συναδέλφου του Ραφαήλ που ξέρει πληροφορίες. Ναι. Και λέει, Άκη καλημέρα. Φήμες λένε πως ο Ραφαήλ ακούει στο τέρμα Παντελίδη στο ξενοδοχείο. Αυτό και μόνο δεν είναι αιτία αφαγώματος. Ελπίζω να μην ακούει τώρα ο Σταύρος. Ναι. Δεν θα το συγχωρούσε αυτό με Παντελίδη. Τρεις μέρες μαγιό πήρε στη Σύρο μαζί του. Εγώ θα έπαιρνα. Οι άλλοι πάντως να ξέρεις κάτω πήρανε. Ναι, εννοείται. Και κάνανε μπανάκι. Γιατί είδα και κάτι τσακαλάκια στο Facebook που ανεβάζανε φωτογραφίες. Ναι. Όλοι κάνανε μπάνιο. Τι θα κάνανε. Στο Μαράθι πρέπει να. Που είναι και λίγο κόβει από αέρα. Ναι. Πρέπει εδώ και κάνα μήνα να κάνουν μπάνιο. Mm-hmm. Κανονικά. Ωραία, ωραία. Το ρεπορτάζ μας είναι πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι. Να μην, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάντως είδατε ότι αρκετοί προσφέρθηκαν να δώσουν τον Ραφαήλ Καϊταζή. Εδώ είμαστε και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Η ώρα είναι 1:10. Το λέω παρά 10 και 47 είναι, στο περίπου. Έχει προχωρήσει αρκετά η εκπομπή και θα αρχίσω και εγώ να έχω συντονιστεί σήμερα την ίδια αγωνία με τον Δημήτρη τον Ζορμπατζόλου. Τίποτα πάλι δεν θα προλάβουμε να πούμε. Και έχουμε πάρα πολλά γενικά σε εξέλιξη. Περιμένουμε το δευτεροβάθμιο όργανο, το δικαιοδοτικό, να βγάλει αποφάσεις για ΑΕΚ και Ατρόμητο, να ξέρουμε. Τη Τετάρτη είναι το πιθανότερο να γίνει αυτό, έτσι. Όπω, ρε φίλε. Όχι το πιθανότερο. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο. Περιμένουμε Τετάρτη, θα βγουν αποφάσεις. Γιατί λογικό είναι να περιμένουμε άλλο. Ο Βλάντα Νίβιτς να έχει δώσει τριήμερο ρεπό. Χρειάζονται ξεκούραση ψυχική και σωματική οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Αλλά και πέραν τούτου, εφόσον δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν να γίνει κάποια κλήρωση στο play-off. Εδώ και οι ημερομηνίες ακόμα είναι στον αέρα, όπως λέγαμε λίγο πριν. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει, είπαμε, λίγες μέρες ξεκούρασης, επειδή είναι και η μεγάλη εβδομάδα, το Πάσχα κλπ. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς. Για λίγες μέρες το δικαιούνται, νομίζω, γιατί βγάλαν τεράστιο λούκι, Νίκο, από τις αρχές του καλοκαιριού. Και αυτό που λέγαμε και από την αρχή της σεζόν, ότι η χρονιά πάει για 11 μήνες ποδόσφαιρο, έτσι όπως ξεκίνησε, ναι, αρχές Ιουλίου. Και με τον ΠΑΟΚ στα play-off, με Ευρώπη, με το πρωτάθλημα, με ό,τι γίνεται. Κατά είναι μια χρονιά. 11 μήνες. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο το συμφέρει τώρα τον ΠΑΟΚ αυτή η ιστορία, με τις 15 τώρα μέρες λίγο ηρεμίας. Ναι, αν το δεις μεσογεμάτο το ποτήρι. Γιατί ναι, είναι η περίπτωση του Μπέρμπα, που θα δούμε αν τυχόν ο Ντίμεταρ Μπερμπάτοφ μπορεί να ξαναμπεί σε κανονικούς ρυθμούς, ναι, και να βοηθήσει έστω στα play-off. Mm-hmm. Γιατί κατά τα άλλα δεν μπόρεσε να προσφέρει και να βοηθήσει. Έχουμε το θέμα του Ζάιρο. Έχουμε και άλλες μικρό ή μεγαλύτερες. Να δεις αν μπορείς να παίξεις στα play-off με δύο απουσίες που είναι και νορμάλ. Με ένα εύλογο αριθμό. Και άλλο απουσίων να σου λείπουν 6-7 παίχτες. Ή να μην έχεις παίχτες που να επιστρέψουν. Όταν ξεκινήσουν αυτά τα play-off, τέλος πάντων. Όταν είναι. Νομίζω ότι ο Σταύρος από τα Χανιά θα ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Σταύρε, τι γίνεται. Τι να γίνει, τότε χαμοντέλα, πού είσαι, ρε. Σταύρε. Πώ σε πάω, Ξάκι. Τι, για τον Μπακ, παντού. Μην έχει. Τι χαμοντέλα, είπε. Θα δούμε, ρε φίλε, θα δούμε τον αέρα, είμαστε. Θα λέμε, παιδιά. Αχ, παντού ρε παιδιά, ένα πράγμα μυστήριο, ό,τι και να κάνεις, όπου και να είσαι. Στα ασπρόμαυρα Χανιά, έτσι. Ξεκάθαρα. Και οι αντίπαλοι εκεί έχουν μεγάλη συμπάθεια στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Θα πεις ότι. Βέβαια. Σταυρέ, σου έχω πληροφορία. Θυμάσαι ρε το ωραίο το τραγούδι, το μουσικό θέμα που το κάναμε ζεμπέκικο την Παρασκευή. Ναι. Ζεμπεκιά τρελή, διασκευή θανάτου, ναι, δεν το συζητάω. Ναι. Τελικά λέει είναι η άνοιξη από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Ας το διάλογο. Ναι, είδε ζεμπεκιές που έγραφε ο άτομος, ο Βιβάλντις. Να σου πω κάτι, πρέπει να το κάνουμε ένα τέτοιο. Ναι. Θα πάρουμε τους μουσικούς του Μπατμανίδη που ψοφάνει κάτι τέτοια. Το Σταύρο το Μούργα θα βάλουμε και θα το ηχογραφήσουμε. Τι άλλα εκεί. Χάλια εδώ, χάλια. Ναι. Δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση σου, γι' αυτό το αποφύγαμε. Ένα χάλια. Εντάξει, κοίτα, πάνω απ' όλα το λειτουργήμα, παιδιά. Πάνω απ' όλα το λειτουργήμα. Ειλικρινά, το να αφήνεις 4 μέρες στο σπίτι σου δεν είναι ότι καλύτερο. Μακριά από τους δικούς ανθρώπους, ναι. Ναι, είναι δηλαδή ένα δράμα. Να πηγαίνεις στην άλλη άκρη της χώρας τώρα δεν ναι, είναι. Πού ρε, αυτοί πήγανε πιο νότια και από το Μαρόκο. Άμα δεις την ευθεία πώς είναι η Κρήτη. Είναι πιο κάτω από το βόρειο σημείο της Αφρικής. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι και δεν είναι μόνο μακριά από τους ανθρώπους, γιορτάζει και η ομάδα και είμαστε μακριά. Σωστά. Δηλαδή. Αναγκάστηκες να πας στο Γαλανό Λευκοφάρο, άλλο αφηγείνο ένσημο. Καλά, εντάξει, μπαίνω μέσα. Έχει γίνει το εξής κοινικό, ωραία. Είναι ο Φλέκας και πάει να βραβεύσει. Ο οποίος Νίκος τον έχει πάρει από φόβο τον Σταύρο, γιατί του έχει πει. Για πες, αύριο, για συνέχισε. Του έχω πει ότι θα σε στηρίξω άμα κάνεις το κατουρόντα στον Γαλανό Λευκοφάρο. Να κάνει δηλαδή το σύνδεσμο κατουρόντα στον Γαλανό Λευκοφάρο. Πιστεύω δεν πέρασε αυτή η πρόταση. Πρέπει να την κατέβασε στο Συμβουλίο Φλέκας. Αλλά δεν πρέπει να πέρασε. Δεν πέρασε. Τέλος πάντων και μπαίνω μέσα και πάει να βραβεύσει, πιάνει την πλακέτα για να βραβεύσει. Και φωνάζει Σταύρο και σηκώνει μια πλακέτα. Και εδώ για μένα θα είναι. Και κάνω δύο βηματάκια. Ωραία. Προς τα κύλια. Εντάξει, την ψαχουλεύομαι βέβαια, γιατί δεν με βραβεύει σε μένα. Αλλά φώναξε Σταύρο, κοίταξε προς τα εμένα και έκανα δύο βηματάκια. Τελικά Σταύρος ήταν αυτός που θα έκανε τις βραβεύσεις. Δεν ήξερα εγώ τι λέγεται Σταύρος. Την πατήσαμε, παιδιά. Να ξέρετε. Μάλιστα. Τέλος πάντων,
Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν βρήκα μπλούζα από τα Φερόε. Όχι. Δεν βρήκα μπλούζα από τα Φερόε. Δεν είχε... Ρώτησε εκεί, παιδιά, από τα Φερόε τίποτα έχουμε. Όχι, μου λένε. Εντάξει. Δεν πήρα. Ωραία σκηνικά. Ωραία βραβεύτηκα για αυτό το τεστ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Που θα έπρεπε να είναι όλη η ομάδα βασικά, αλλά δεν είναι ο Κίτσου και ο Πέλκας δεν. Ναι. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε στη διαδικασία να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Κάπου εκεί σταματάνε τα ωραία. Υπάρχει ένα δύο ώρα άσχημο. Ναι. Ένα παιχνίδι που για ακόμη μια φορά το γήπεδο έβρισε τσαβέλα. Όπου και να πάει. Ναι. Το κορυφαίο έχει γίνει βέβαια στην Διασμήνη που πέσει στο βραβεύσαν και φέτος τον βρίζανε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν πάει σε κάποιο γήπεδο και δεν τον βρίσουν, θα τον χαλάσει. Θα τον χαλάσει νομίζω. Θα πει ότι τι. Το μεταξύ τι κάνει κι αυτός. Τον έχουν στον Πινελίκη όλη την ώρα. Και λες και έφαγε κλειστρίδα κάθε 10 δευτερόλεπτα νερό. Και γίνεται στον πάγκο μια του Πρωτανιά, μια του δικού μας. Μια του Πρωτανιά, μια του δικού μας. Ναι. Νερό. Νερό, νερό, νερό. Νερό! Στο όνομα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες διαλέγοντας σενάριο. Δηλαδή διάλεξε το υπακτό. Δηλαδή ότι η Άκη έχει μείον 3, ο Αμπαντήρος δεν έχει πάρει αδειοδότηση κτλ. Και στο τέλος δεν ρίσκανε για να μην δεχτεί γκολ. Ωραία. Και αν αύριο, σήμερα αύριο, αλλάξει η απόφαση αδειοδότησης του Πανιωνίου και ξέρω εγώ πάρει βαθμούς η ΑΕΚ, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εντάξει. Ναι. Δείγμα της ανοργανωσιάς και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Τι να πεις και τι να κάνεις. Το θέμα είναι ότι δεν πάει συνεχίσει τέτοιο το πράγμα. Κατά τα ψέματα θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση ψηλότερο επίπεδο. Δεν γίνεται να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και να μην ξέρουμε πόσοι, ποιοι είναι στα play-off, με τι βαθμούς είναι, να περιμένουμε ναι. Τη Τετάρτη και τη Τετάρτη αφού θα βγουν οι όποιες αποφάσεις βγουν, να δούμε ποια είναι η βαθμολογία που θα έχουν οι ομάδες στα play-off αφού έχουν τελειώσει τα παιχνίδια. Αδιανόητο. Και πότε θα γίνουν και οι αγώνες, γιατί και αυτό είναι σε κρεμότητα. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια εσωτερική κρίση γιατί δεν πήρε το σενάριο που τελικά κατέληξε. Ναι. Και να σου λέει ο ΠΑΟΚ τι να κάνω, ρε παιδιά, αυτό ισχύει εκείνη την ώρα. Όχι να το προβλέψει. Σταύρος, εκείνο το παιχνίδι στη Λιβαδιά δεν ήταν που. Δεν ξέρω πόνο, δεν χρειαζόμαστε. Έχουν γίνει και αυτά, γι' αυτό το λέω. Ναι. Βγήκαμε πέμπτη. Ναι. Που μα έκανε και ισοπαλία. Και τον Μπατζόγλου τι κάνει αυτό. Φεύγαμε όλοι μπροστά, εμεί φάγαμε το στην κόντα. Και φόρασε τον Μπατζόγλου, μα βολεύει και το χ. Το είχε καταλάβει τον Μπατζόγλου και είχε πάω. Σταυρέ, έχουν γίνει και αυτά. Σταυρέ, πώς κρίνεις εσύ ως owner and president του ΠΑΟΚ 24 το μήνυμα αυτό που έφτασε τώρα στην SMS χέρα μας? Γιατί το προηγούμενο δεν θα στο διαβάσουμε. Πιστεύω θα το ανακοινώσει την απόλυσή του με SMS άμα στο διαβάσουμε το προηγούμενο. Αλλά το τελευταίο μήνυμα λέει το εξής. Καλημέρα παιδιά, είμαι φίλος του Ραφαήλ. Μας πέθανε στη Σύρο. Δεν αφήσαμε μπαράκι για μπαράκι. Άλεξ, λέει. Ο Ραφαήλ, δηλαδή πραγματικά πιστεύω ότι είδε ένα μπαρ απ' έξω και έφυγε να πάει να δεν το πιστεύεις, αυτό το λάθος κάνεις. Αυτούς τους μουλοχτούς να φοβάσαι. Όχι, εντάξει, είναι τσορμπατζουγλίζει. Και για καλό το έχεις αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα ξεχωρίζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο ισχυρό κονσόρτσιουμ που είμαστε τα στελέχη ένα 30-40% απλωμένα στα νησιά. Στα νησιά, ναι. Δηλαδή, πραγματικά όταν δημιουργούσαμε το ΠΑΟΚ 24 δεν είχα φανταστεί τη δυναμική που θα αποκτήσει. Ωραία. Και περίοδο άνοιξης, πριν το Πάσχα μάλιστα, θα είμαστε απλωμένοι στα νησιά. Ναι, ναι. Για σκληρό ρεπορτάζ. Βέβαια. Ειδικά τώρα στο βόλεϊ νομίζω ότι Κυριακή με Τετάρτη με παιχνίδι Τρίτη, δηλαδή το ρεπορτάζ έχει τεντωθεί τελείως. Ναι. Στέλνει κανένα βίντεο, γιατί κάνει τίποτα, καμιά συνέντευξη. Αυτά, έγινε τίποτα. Κάτι γίνεται. Κάτι συνεντεύξη, κάτι. Γιατί θα γίνει η αλλαγή, θα κάνω κλήρωση μεταξύ Μοσχοβίτη και Ατρίτη, θα πάει στο επόμενο. Εγώ σας έχω ξαναπεί, το είπα και με τον Άγιο όταν ξεκινήσαμε, δεν πρέπει να πηγαίνουμε πουθενά. Όπου δεν πηγαίνουμε, κάτι καλό γίνεται. Η γενιά η δικιά σας είναι. Και εγώ ξέρεις τι του είπα. Αυτό αν το κατεβάσει σαν πρόταση η εργοδοσία θα συμφωνήσει. Ναι, παιδιά, μην πάτε πουθενά, είστε κατέμιδες. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Εμείς βλάκες θέμε, ρε. Εμείς θέμε. Τα παιδιά τα στείλουν καμιά αποστολή να ξεπίξουν, να κάνουν, να ράνουν. Πάρ' το ένα μπουλκούμε μετά τον άλλο. Τέλος πάντων. Τι να πει κανείς και τι να κάνει. Πάντως και εσύ δεν τα πήγες καλά εχθές. Δηλαδή, με συνεργάτη εμένα 0-4 ξεκούραστα. Με τον Τζόρμπα 0-0. Και έξαλλος ο Τσίτσις στο
στο Facebook με το τμήμα hardball που διάλεξε. Δεν πήγε ούτε στο Λουτράκι. Στο οποίο Λουτράκι μας βαρούσε ένα τριήμερο όλο το Λουτράκι. Ναι. Που είχα πάει πιτσιρικάς. Όλο το Λουτράκι πραγματικά. Έβγαινε από μια καφετέρια, από μια δίσκο, πήγαν 1500 άτομα να μας κυνηγήσουν. Και τι διαπιστώσαμε. Ότι δεν έχει στενά. Κακιά στιγμή. Είναι δύο δρόμοι, ο κεντρικός και ο παραδιακός, τέλος. Πού να πας. Στη θάλασσα, δεν γίνεται. Ο Τσίτσις ήθελε Λουτράκι για να πάει καζίνο. 36 κόκκινο να τα ρίξει όλα. Μέχρι και οι γκόμενες μας πετούσαν σκαμπό, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή μακριά από το Λουτράκι. Το φιλόξενο Λουτράκι θα λέγαμε, Σταύρο. Δεν το φιλόξενο, δεν ξαναπάω. Την άλλη μέρα παραλία πρισμένη και οι τέσσερις. Στον ήλιο. Τέλος πάντων, ωραία, πέρασαν τι τσιρικά δεν τα θυμόμαστε, να γελάμε. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω. Τώρα το γέλιο είναι θα το έχουμε σε ένα μήνα, εντάξει, σχεδόν. Λογικά έτσι θα πάει. Πώς να γίνει, να ξεκινήσει πριν το τελικό κυπέλλου. Μεσοβδόμαδα μετά το Πάσχα θα πάει. Δηλαδή μετά, γύρω στις 10, 12, 11. Γιατί 11, 8 είναι Κυριακή, 11, 11, 11. Τετάρτη. Για 11 πάει, παιδιά. 11. Και εδώ τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο ΠΑΟΚ από την Πία πρέπει να ξεκουραστεί. Γιατί παίζει από 15 Ιουλίου. Ναι. Οι παίκτες. Ωραία, τώρα έχουν μέχρι την Τετάρτη. Γιατί έχει τη γιορτή, πρέπει να είναι εκεί. Και μετά πρέπει να πάρουν και το Πάσχα 4-5 μέρες. Ναι. Είναι σκασμένοι, εντάξει, δηλαδή ψυχολογικά κυρίως. Δηλαδή είναι 10 μήνες στα γήπεδα. Πρέπει λοιπόν να τους έχεις φρέσκους εν ώψη play-off. Δεύτερον, πρέπει να επανέλθουν οι τραυματίες. Τρίτον, ωραία, πρέπει λίγο να ξεμπερδευτεί η ομάδα. Τι παίζει, τι κάνει, τι ράνει, τι θέλει στο γήπεδο κτλ. Κτλ. Που σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι με τις στροφές θα είμαστε καλά. Γενικά είναι σύνθετο πράγμα και τέταρτο, τι θα γίνει με τον ημιτελικό. Ναι, αυτό βέβαια ξεκαθαρίσει άμεσα. Βέβαια. Δύσκολη απόφαση. Βέβαια. Εγώ είμαι φανατικά κατά του να πάει K20. Ή δεν πάμε ή πάμε κανονικά να το εκμεταλλευτούμε ως παιχνίδι προετοιμασίας για τα πλοίο. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το K20. Φάμε κανένα 12-0 και ψαχνόμαστε. Αυτό πάντως προϋποθέτει, είπαμε, οργάνωση ρε Σταύρε, για να περάσει μια εισήγηση ότι πάμε να παίξουμε γιατί το έχει ανάγκη αυτή η ομάδα το παιχνίδι με τόσο δυνατό αντίπαλο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί να προκύψει ξαφνικά. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι να σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν εννοείται ότι πρέπει να το σκέφτονται αυτά τα πράγματα. Έμεινες εδώ. Έλα. Πού είστε στο... Στον Grey Ghost ή πού είστε? Όχι, όχι. Τώρα στο μεταξύ, φίλε, μπορεί να έχω συναντήσει όσο μιλάμε 50 δικούς μου. Ναι, γιατί όλοι το ίδιο ειστήριο κλείσαν για Δευτέρα απόγευμα να γυρίσω. Χαζί είναι. Ξέρω, εμείς Δευτέρα απόγευμα κλείσαμε, εγώ για Τετάρτη το έχω. Κάτσε λίγο να ακούσουμε ώρα, Σταύρο, και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι μία. Ώρα για heroic burgers. Ώρα για έναν υπερήρωα. Αφράτο μπριός με μαρμελάδα superfood, κρέμα τυριού με φιστίκι αιγίνης, φλίδες παρμεζάνας και σος μπαρμπεκιού. Υπερψήθηκες? Loco Grill. Εδώ θα φας τα τρελά σου. It's Mendur. Ragey. Πάτσο. Τρελό. Loco. Φρενέζα. Νεμπούν. Όπως και να το πεις, εδώ θα φας τα τρελά σου. Loco Grill. Μοντέρνο ψητοπολείο, τρελές γεύσεις. Δοκίμασε νέες γευστικές εμπειρίες και χάσε το μυαλό σου. Δοκίμασε τα Olympian Sandwich με τρελούς συνδυασμούς σε υπερχορταστικό μέγεθος. Σούπερ φωλιαστά και λαχταριστά ζυμωτά από ψωμί λαβάς με γύρο και ό,τι πιο τρελό σκεφτείς, στο Loco Grill θα το βρεις. Κοσμάε το Λου 25, Εύοσμος. Τηλέφωνο delivery 2310-771-700. Loco Grill. Καίγεται για σέντα. Πάλι στα Χανιά, πάλι στο Σταύρο Κόλκα. Τίποτε, ένα δράμα περνάμε, φίλε, ένα δράμα. Πόσο είναι οι ακροατές να συμπάσουν μαζί μας. Έχει καμιά 29-30 βαθμούς. 28 βαθμούς έχει. Και τον Μπαζόχο βάζει κανέλα στο Φρέντο Καπουτσίνο, ρε παιδιά, το παιδί, δηλαδή. Άστο και αυτό, βασανισμένο είναι. Βασανισμένο. Άστο να χαρεί. Βασανισμένο, παιδί. Τι να πω. Αυτό είναι το προβληματισμό. Εγώ περιμένω να δω τι θα κάνει η ΠΑΕ με το θέμα του παιδικού. Ναι. Πραγματικά αν είναι να πάει K20 προτιμώ να μην πάει καθόλου η ομάδα. Ξεκάθαρα. Και να υποστεί τις συνέπειες. Αν όχι, ας εκμεταλλευτεί το παιχνίδι για τα play-off.
Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Να δούμε και αν θα είναι και η απόφαση που θα, βγει, που θα προκύψει άμεσα, έτσι, και με αφορμή και την μέρα της Τετάρτης που είναι η γιορτή. Αν μέχρι τότε θα ξέρουμε κάτι για το τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Και με την έλευση του Σαββίδη εδώ. Πρέπει να ξέρουμε γιατί δεν είναι το πρόγραμμα της ομάδας. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν σηκώνει. Πρέπει να ξέρουν όλοι τι θα γίνει. Ωραία. Από εκεί και πέρα τα play-off. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά δεζαβαντάζ. Βαθμολογικό. Θα ξέρουμε ακριβώς σε κάποια φάση πόσο είναι. Επίσης, η των Οδηρών, το οποίο η ομάδα ξεκίνησε πρώτη με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες στη σεζόν. Και γενικά, τέλος πάντων, δείχνει να μην έχει μπορέσει μέχρι τώρα να παίξει πλήρες ποτέ. Ναι. Άρα αυτό το πράγμα το καταφέρει το τελευταίο. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά δεν έχει να φοβηθεί πολλά πράγματα. Αν δηλαδή παίζει, σίγουρα του λέω ότι η απουσία είναι τεράστια. Mm-hmm. Γιατί χαλάει κάπως την ισορροπία της ομάδας και θα πρέπει να παίρνει τσαβέρα στα αριστερά. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι χάνει η ομάδα πολύ στην δημιουργικότητα από την πίσω ζώνη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ο χρόνος για να δουλευτεί και το rotation της βάσει του προγράμματος. Δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Πότε θα γίνει κρίση πέρα πέρα. Πώς θα γίνει. Και αυτή αφού δεν έχει... Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα... Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν. Για να γίνει και κλήρωση. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά πρέπει να μάθουμε για να προγραμματίσει και προπονητή. Ναι, την Τετάρτη θα βγουν οι αποφάσεις για Πανιόνιο και ΑΕΚ. Ή τέλος πάντων είναι να βγουν την Τετάρτη. Και μετά να βγει και η κλήρωση. Ποιος να γίνει σαν ομάδα Α, ομάδα Β. Δεν νομίζω. Θα περιμένουν να βγει το τελικό και για... Για την περίπτωση του Πανιωνίου. Αυτό, γιατί η στερεία της ομάδας είναι η δυνατότητα προγραμματισμού. Ναι. Δεν γίνεται αυτό κάτι. Είναι όλα ανοιχτά με την κανονική περίοδο να έχει τελειώσει. Είναι φοβερό. Φοβερό. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε τηλέφωνο να μάθω στη Λίγκα πώς θα γίνει αυτή η κλήρωση. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Ωραία, Σταύρε. Κάτσε εκεί μέχρι την Πέμπτη, λέει το ακροατήριο του Λίμπερο. κάτσε Κρήτη γενικά. Χαρακτηρίζει κιόλας. Ούτε Πέμπτη ούτε Σάββατο, λέει Παλατάκι. Ναι, παρακαλώ. Το είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε τον Brexit Night. Ήταν κάτι βάσει προγραμματισμού, δεν είναι. Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Οι μεγάλες ομάδες, οι βαριές φανέλες φορτσάρουν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και οι ομάδες που δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση σε τέτοια παιχνίδια σφίγγονται πολύ. Και σουτάρει ο ψηλός στους 10 τρίποντα. Ο Χρήστος πώς το σκέφτεται. Αποθεώνει την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Λέει ότι είπε στον αέρα γιατί δεν τον ακούσαμε κανένας από τους δυο μας. Ούτε εγώ το άγγιζα. Όταν λέει το έλεγα, δεν το έχει πει. Όχι, όχι. Είπε ότι είπα σήμερα στην εκπομπή ότι η ΑΕΚ δεν δικαιούται να φωνάζει για διαιτησία. Και ότι μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι τεράστια φανέλα και τέτοια, έτσι είπε. Και συμφωνεί και ο Χρήστος ο Κιώσης. Το απόλυτο σενάριο είναι που δεν είναι εύκολο βέβαια να κερδίσουμε μέχρι το Σάββατο να περάσουμε. Ναι. Ωραία, να κάνει το 1-1 Κηφισιά και να παιχτεί τρίτο παιχνίδι στο Παλέ, Άρης Κηφισιά, με ιδιαίτερο άγχος για το Χρήστο. Εντάξει, ας γίνει το Σάββατο να γίνει στο Παλατάκι και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Βέβαια. Αλλά με γεμάτο Παλατάκι νομίζω ότι γίνεται πιο εύκολο. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να έχω καβατζώσει το διαρκείας από πίσω τον πάγκο. Τα διαρκείας ισχύουν, ναι, ρωτάει ένας φίλος στην ομάδα μας. Καλή ερώτηση. Θέλω να το διευκρινίσουμε. Νομίζω ότι ισχύουν, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι σίγουρο. Ωραία, Σταύρε. Έγινε Σταυράκο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ που βγαίνει, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, από 1 και 7 έχουμε πάει. Τετάρτη, ελάτε, ρε παιδιά. Έχει και ωραία εκδήλωση στο Μέγαρο. Θα σας πάω Μέγαρο Τετάρτη. Εδώ είμαστε και πάλι. Η ώρα έχει περάσει, έχει πάει 1 και 17 στον Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στην καινούργια εβδομάδα με φινάλε πρωταθλήματος, με play-off στο μπάσκετ, με τελικούς στο βόλεϊ, με play-off στο handball, με γυναικείο handball να έχει ξεκαθαρίσει η πρωτιά και να έχουμε και εκεί σιγά σιγά τους αγώνες στα play-off. Με όλα τα αθλήματα να πηγαίνουν προς το τέλος, προς το φινάλε και με πολλές εκκρεμότητες και μπαίνουμε στο ωραίο σημείο της σεζόν, που όλα κρίνονται. Μπαίνουμε στο καλό σημείο της σεζόν. Έτσι. Με πολλά θέματα και στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά με όσα αφορούν το ποδόσφαιρο και τις αλλαγές που πρόκειται να έχουμε εκεί. Με το κύπελο να έχει ανακοινωθεί ότι θα ξαναξεκινήσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και τι
και αυτό επηρεάζει λίγο και τα play-offs στο πρωτάθλημα. Με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει σε ευχές, τα βλέπω εδώ εικόνες. Χρωστάει άλλα 15 η Παμαρνάκη. Του πρωταθλήματος, άλλα 15, αυτός να τα φέρει. Ναι, γιατί είπε θα πάρω 20 πρωταθλήματα. Σκοπεύει γύρω στα 60 να τα παρατήσει, έτσι. Ναι, και χρωστάει άλλα 15 όπως έλεγε χθες. Εντάξει. Με αυτό το ωραίο μουσί το καινούργιο που έχει. Μήπως θέλει να πληρώσει έτσι, δηλαδή αν τυχόν καταδικαστεί σε κάτι, να πληρώσει με πρωταθλήματα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, πώς το σκέφτεται εκεί. Είπε χρωστάω. Ναι. Γιατί... είχε πει στην αρχή ότι θα πάρουμε 20 πρωταθλήματα με μένα. Είχε πει. Γι' αυτό. Με το Ραφαέλ Καϊδατζή να είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Mm-hmm. Γιατί είπαμε ότι θα έχουμε βόλεϊ, καθώς αύριο ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα της τελικής φάσης με μειονέκτημα έδρας μέσα στη Σύρο, με μια ομάδα από την οποία έχει χάσει δύο φορές. Δεν ευθύνεται για αυτό ο Ραφ. Δεν παίζει αυτός. Είπαμε. Όχι, τον κατηγορήσαμε για πολλά. Είναι κάλτσα, ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Έχει όμως τώρα στη φάση των τελικών τη δυνατότητα να βελτιώσει το αρνητικό σερί του και να δώσει ένα πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Η φωνή αυτή, πώς ήταν παλιά, που η φωνή της Εθνικής Ελλάδος ήταν συνυφασμένη, ή μάλλον η παρουσία της Εθνικής Ελλάδος ήταν συνυφασμένη με τη φωνή του Χάρη Αλευρόπουλου. Ναι. Μακάρι η παντοκρατορία του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ να είναι συνυφασμένη με τη φωνή του Ραφαήλ Καϊδατζή στις μεταδόσεις για το Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι, Ραφαήλ. Πάμε στην όμορφη Σύρο. Γεια σου, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, παιδιά, από την Σύρο. Έχω 1-2 με τη Σύρο, γιατί είχαμε και την νίκη το 3-0 μέσα στο Λικάπ, στον ημιτελικό εδώ πέρα. Ναι, ναι, σωστά. Με Σύρο έχει πανηγυρίσει. Με φίλη κάτσε, ρε μεγάλε. Δηλαδή τον ημιτελικό πήραμε, στον τελικό είδε τι χτυπάθαμε. Καλά, εντάξει. Γύρισε ναι, χωρί τρόπαιο, ενώ στο 2-0 πανηγύριζε. Λέγαμε μπράβο το Ραφ και τέτοια. Πραγματικά. Ραφ, τζάμπα δέχεσαι τη λάσπη, φίλε, εγώ νομίζω, να ξέρεις. Νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο έχω μάθει και εγώ. Δηλαδή είναι. Δεν φταίει από το DNA του συλλόγου είναι αυτό. Τι να κάνουμε, εσύ θα το αλλάξει, ρε φίλε. Ακριβώς, ακριβώς. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Σου δεν θέλω όμως τέτοια ψυχολογία τώρα για το αυριανό. Δηλαδή τώρα δεν έχει, πρέπει να το καθαρίσουμε αυτό. Εννοείται, να γίνει το πρώτο βήμα, να έρθει μετά η σειρά στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, να γίνει και το 2-0 και μετά μεγάλη εβδομάδα θα πανηγυρίσει τρόπο λογικά ο ΠΑΟΚ αν πάνε όλα καλά. Για πες τώρα, η Σύρος είναι ένα μέρος όπου βγαίνει το αυτοκίνητο με την Τουντούκα και λέει όλοι αύριο στο γήπεδο, Βικέλας πώς λέγεται, η ομάδα μας του νησιού, το νησί, το καμάρι του νησιού διεκδικεί το πρωτάθλημα, έτσι γίνεται. Όχι, όχι, ευτυχώς δεν έχουμε σε τέτοιες ενέργειες, ωστόσο υπάρχουν πολλές αφίσες στα μαγαζιά εδώ του νησιού. Όλος ο κόσμος περιμένει πώς και πώς την επιστροφή του Φίνικα στους τελικούς, είχε αγωνιστεί και με τον Ηρακλή στο παρελθόν. Θα περιμένουν φυσικά οι άνθρωποι του συλλόγου αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Υπήρχε μια πληροφορία, μια συζήτηση ότι θα γινόταν πρόταση για να μετατεθεί η ώρα του αγώνα, να γίνει για τις 8. Λόγω του ότι επικρατεί αρκετή ζέστη μέσα στο Δημήτριος Βικέλας, βράζει πραγματικά χθες που πήγαμε γύρω στις 7 και 4 για την προπόνηση του Φίνικα που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη και που δεν είχε και κόσμο το γήπεδο, η ατμόσφαιρα όντως ήταν πολύ καυτή. Ωστόσο η Νόβα δεν θα δεχθεί την αλλαγή της ώρας από ό,τι φαίνεται, γιατί θα πρέπει μετά να αλλάξει και όλη η σειρά. Άρα κανονικά το παιχνίδι θα γίνει στις 6. Και φυσικά οι άνθρωποι του Φίνικα περιμένουν τον κόσμο που νησιού στο πλευρό της ομάδας. Μάλιστα. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Ακριβώς, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το κλίμα είναι φυσικά το καλύτερο μετά και την πρόκριση από τον Ολυμπιακό. Χθες η αποστολή έφτασε με την πτήση τσάρτερ στο νησί. Έγινε μια πρώτη βόλτα έτσι στο νησί να πιούν έτσι ένα καφέ, να χαλαρώσουν πριν αρχίσουν οι προπονήσεις και τα βάρη τα οποία έκαναν. Πολλά τα πειράγματα, ιδιαίτερα στον Ρολάντο Σεπέδα, ο οποίος κυκλοφορούσε με κόκκινα γυαλιά και φυσικά όλοι τον ρωτούσαν άμα είναι ένα σουβενίρ από τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Κόκκινα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά. Σωστός. Και φυσικά γελούσε πάρα πολύ με τα όσα άκουγε από τους συμπαίκτες του. Τα βλέπει με κόκκινα γυαλιά ο Σεπέδα, δηλαδή. Τα βλέπει με κόκκινα γυαλιά, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ραφαήλ, ναι. Η ομάδα γιατί έφυγε η Κυριακή, ρε φίλε. Το ερώτημα είναι. Συνήθως φεύγει μία μέρα πριν το παιχνίδι, δεν είναι. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, στην περίπτωση τώρα της Σύρου, αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να ταξιδέψει με αεροπλάνο, θα έπρεπε να έρθει μέχρι την Αθήνα και από εκεί με καράβι να περάσει από τον Πειραιά στη Σύρου. Οπότε θα έπρεπε 4 ώρες να υπάρχει ταξίδι τουλάχιστον με το πλοίο. Οπότε
είναι μια παραπάνω κούραση. Υπήρξε και αυτή η συμφωνία με την Astra Airlines που έδωσε το τσάρτερ. Επομένως, ο ΠΑΟΚ είχε μια δυνατότητα να έρθει από νωρίς, να κάνει εδώ τις προπονήσεις του και να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ωραία, ωραία. Ο Σεπέδα, βασικά, τι λέει, τι σου είπε στη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε όλοι στο ΠΑΟΚ 24. Ο Σεπέδα είπε πολλά και διάφορα πράγματα. Καταρχάς θέλαμε να βγάλουμε και τον Ρολάντο σαν άνθρωπο, να δούμε πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο με την οικογένειά του που θεωρεί ιδιαίτερη ευλογία που την έχει εδώ στην Θεσσαλονίκη, την οποία αγαπάει πάρα πολύ. Ξέρει φυσικά για τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ, θέλει να κάνει τον τίτλο δώρο στους φίλους της ομάδας. Περιμένει πώς και την γιορτή της Τετάρτης και μάλιστα λέει ότι θα είναι ακόμα καλύτερα αν ο ΠΑΟΚ επιστρέψει με το 1-0 από την Σύρο. Γενικότερα και για τα μάτια με τον Ολυμπιακό, λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πιστέψαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Δεν τα κέρδιζε ο Ολυμπιακός, εμείς χάναμε τα μάτια. Καταφέραμε όμως να συσπηρωθούμε και στα play-off να επικρατήσουμε και να πάρουμε το εισιτήριο για το τελικό. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό νομίζω ότι αν έλειπε κάτι σε αυτοπεποίθηση το έχει πάρει πίσω η ομάδα για τους τελικούς. Έτσι μου δείχνει εμένα, τουλάχιστον τα μάτια με τον Ολυμπιακό για επίτα που πέρασε και τώρα κοίταξε, πηγαίνει στα λέγαμε... παιχνίδια με το Φίνικα. Απλά νομίζω στα παιχνίδια με το Φίνικα, ακόμα και αν υπάρχει πλεονέκτημα έδρα στην ομάδα της Σύρου, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει μεγαλύτερη πίεση, ας το πω έτσι. Κοίταξε. Λέγαμε για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα λίγο πιο δεμένο σύνολο, ναι, και ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ποιότητα ατομική των παιχτών. Ναι. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι στον τελικό ο ΠΑΟΚ έχει και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Σύρος είναι τόσο πιο δεμένη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Καλά, για την ποιότητα δεν το συζητάμε και το ρόστερ, ας πούμε, την αξία, τη χρηματιστηριακή του ρόστερ των δύο ομάδων. Το μόνο που μένει να διαχειριστεί είναι αυτό που λέει ο Νίκος, τη σχετική πίεση ως φαβορή πλέον στη σειρά αυτή των τελικών. Αλλά επειδή το βόλεϊ είναι και αυτό ένα δίκαιο άθλημα, όπως θεωρώ ότι είναι και το μπάσκετ, ναι, ακόμα περισσότερο είναι το βόλεϊ, πολύ ψυχολογία το όταν πας στη σειρά των τριών νικών, ναι, δεν νομίζω, ναι, ρε φίλε, ότι... Ναι, δηλαδή, στις τρεις νίκες τις περισσότερες φορές η καλύτερη ομάδα κερδίζει. Αυτό σου λέω. Σε σειρά πέντε αγώνων, το να μην κερδίσεις εσύ περισσότερες φορές από τον αντίπαλο, mm-hmm, είναι σαν να λέμε ότι δεν το άξιζες, ρε φίλε, κιόλας. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μία η πίεση, δύο η πίεση, δεν μπορεί τρεις φορές να χάσεις από πίεση. Mm-hmm. Αυτό που λέει ο Νίκος αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά και στις δηλώσεις που έκανε ο Καλμαζίδης χθες στο επίσημο site του ΤΑΠ ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει ότι όντως η ομάδα μπορεί να έχει αδειάσει ψυχολογικά μετά από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά αυτό πρέπει να βρει και πάλι το μυαλό του, την συγκέντρωση, όλοι οι παίχτες για να το αποδείξουν ότι τα ίδια ψυχολογικά αποθέματα που είχαν στον ημιτελικό θα τα δείξουν και στο τελικό με την Σύρο, που και ο Ανδρεάδης χθες που μας μίλησε πριν αρχίσει η προπόνηση του ΠΑΟΚ, μόλις ολοκληρώθηκε του Φίνικα, θεωρούν φαβορή τον ΠΑΟΚ στο Φίνικα. Θέλουν να μεταφέρουν το άκουσα δικέφαλο. Ναι. Ναι, εντάξει, και είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ, απλά επειδή νομίζω ότι αυτό το άθλημα έχει τεράστια σχέση με την ψυχολογία του αθλητή μέσα στο γήπεδο, ό,τι και αν γίνει, το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ να είναι συγκεντρωμένοι παίχτες σε αυτό που πρέπει να κάνουν για να φτάσουν στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Απλά το πιο δύσκολο νομίζω το έχουν κάνει αποκλείοντας τον Ολυμπιακό. Τώρα. Απλά θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν θα είναι αποτυχία για το Φοίνικα Σύρου να χάσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Τελική είναι επιτυχία. Έχει και το πλεονέκτημα έδρα. Σου λέει τι θα κάνω, θα τον κερδίζω στην έδρα μου. Και ας χάνω εκτός. Να δούμε. Ωραία. Ράφα, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Το πρόγραμμα σήμερα έχει προπόνηση αργότερα, να υποθέσω. Έχει προπόνηση στις 8. Θα βρισκόμαστε εκεί πέρα να μεταφέρουμε τις δηλώσεις. Τελευταία προπόνηση πριν φυσικά από τον μεγάλο αγώνα αύριο στις 6. Θα μας μιλήσει και ο Γιάννης Καλμαζίδης και οι υπόλοιποι παίχτες. Στο ΠΑΟΚ 24 μπορείτε να διαβάσετε φυσικά και τις δηλώσεις του Θάνου Τερζή χθες πριν από την προπόνηση, mm-hmm, του Γιάννη του Τακουρίδη σε πολύ καλό κλίμα. Ωραία. Η προπόνηση, η ολιγόλεπτη ομιλία υπήρχε του Γιάννη Καλμαζίδη λίγο πριν την έναρξή της και φυσικά όλοι οι παίχτες προετοιμάζονται για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ωραία, Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ραφαήλ Γκατατζή από την όμορφη Σύρο. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγο καιρό ο Ραφαήλ εκεί. Να δούμε τι θα κάνει αυτή τη φορά. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι διαλέξανε τώρα την άνοιξη να πάνε εκεί δύο συνεχόμενες φορές. Σωστά, σωστά. Έτσι, ειδικά τώρα αυτό είναι καλοκαίρι, είναι εκεί ουσιαστικά στη Σύρο. In the meantime, they won't bother me.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Περνάει γρήγορα, έχει δίκιο το Μπατζόλουφλου. Έχει δίκιο, το φεύγει πολύ αέρας και φτάνεις προς το τέλος και δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι η αλήθεια. Ναι. Έχει το λάθη να κάνεις πολλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα. Μιλήσαμε αρχικά με Κρήτη, μιλήσαμε με Σύρο. Πήγαμε στα νησιά που ήταν το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Τώρα θα μείνουμε Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για το μπάσκετ, να μιλήσουμε για την νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και γενικότερα για τη συνέχεια στα play-off. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μιλένκο Τέπιτς. Τέπα, καλημέρα. Καλημέρα. Να. Ελληνικά, όχι, ε. Όχι, καλύτερα αγγλικά. Καλύτερα αγγλικά. Okay. Τέπα, okay. Η φωνή σου έτσι γενικά των Σέρβων όταν λένε κάτι στα ελληνικά είναι, μου θυμίζει Μπάνε Πρέλεβιτς εντελώς. Σαν να έχω τον Μπάνε από την άλλη άκρη. Okay. Στα αγγλικά θα μιλήσουμε καλύτερα. Okay. Τέπα, I think the match with Hike, the second part of the game, it was... One of the best of the team this year. Do you agree with it? Yes, I agree. I think we step up comparing to the first half a lot, improve our defense first of all, and also we were lucky and confident enough to score some of the crucial baskets in the very important moments. I think we show character and now we must continue like that in the next game because this is just the first one. Of course, we are in much better position than before start of the series, but series is over when some team gets to the two victories, and now we have to be focused and ready to play even better game than we play in the second half over here in Thessaloniki. Μας λέει ότι η ερώτηση ήταν για το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια από τις καλύτερες της σεζόν, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ και με βάση το τι παίζεται στα play-off. Μας απάντησε ότι στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, βελτιώσαμε πολύ την άμυνά μας και από εκεί πήραμε αυτοπεποίθηση για να βάλουμε κάποια μεγάλα σούτ στο τέλος που χρειαζόταν και τύχη. Δείξαμε χαρακτήρα, όπως τόνισε, και συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Μια σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο παιχνίδι για να προχωρήσουμε στα ημιτελικά. Τέπα, I think that ΑΕΚ has, in the first match, ΑΕΚ has a lot of press. Pressing, you know. Anxieties, something like that. Do you agree? You mean they have pressure? Yes, pressure, anxiety, and this was the key about you. Yes, but I think they opened the game very well. They were very aggressive. They managed to to force their pressure in the good things, you know, to be aggressive, to be confident, to break the screens, to play good. Generally, I think they play good, especially in the beginning. But for me, the crucial points of the game were end of the second half, when we managed to get back into the game. Let's say it was only 8 points, you know, comparing to what happened in the first half. It could be easy 10 or 15 for AEK, which gonna be much, much more difficult for us. For sure, they have more pressure because they have home court and ambitions to win those games, and you know, more of the people are expecting them to win, comparing what and how they acting during the season. And those are the things that put pressure on them. But on the other side, they have very experienced player, and I think they know how to handle that. Η ερώτηση ήταν αν ένιωσε και ο ίδιος ότι από την πλευρά του αντιπάλου υπήρχε μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερο άγχος. Μας απάντησε ότι μπήκαν πολύ καλά, βγάλαν αυτή την πίεση που είχαν σε καλό για το παιχνίδι τους και σε άμυνα και σε επίθεση. Και όπως τόνισε, είπε ότι το κρίσιμο σημείο για τον ΠΑΟΚ ήταν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που άρχισε σιγά σιγά να μαζεύει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ και δεν άφησε την ΑΕΚ να ξεφύγει. Σίγουρα
είχε μεγαλύτερη πίεση η ΑΕΚ και πολλοί περίμεναν να νικήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχει και έμπειρους παίκτες που μπορούν να το διαχειριστούν. Τέπα, now the pressure is on ΠΑΟΚ with the second match in ΠΑΟΚ Sports Arena. Yes, of course. We have now a little bit more pressure, but I don't think we supposed to act different than before first game. Yes, we made a big victory on the road in the playoffs. Now we have home court and great opportunity to win the series. But it will not be easy. AEK is a great team, as I said. Probably we must now be we have to be more ready to play. More focus, because for sure they're gonna be. Now they have even more pressure, and for sure they will play more as a team, and they have quality to do it. So we must think also about that. Be ready and be ready to compare. You know, to compare 40 minutes with their physicality and effort. And if we manage to do this, then I think we have. We have a nice opportunity. Η ερώτηση είναι αν τώρα η πίεση πηγαίνει προς την πλευρά του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι και έχει το δεύτερο στην έδρα του. Λέει σίγουρα ότι τώρα έχουμε κι εμείς μεγαλύτερη πίεση, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με ό,τι κάναμε στο πρώτο ματς. Σίγουρα έχουμε την ευκαιρία για να κερδίσουμε τη σειρά, αλλά δεν θα είναι κάτι εύκολο. Η ΑΕΚ είναι πίσω, αλλά θα παίξει με περισσότερο ως ομάδα και θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που θέλει, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε και να κάνουμε και εμείς αυτό που θέλουμε και να πάρουμε την νίκη. Τέπα, matches like the first one with AEK in the playoffs, I think are the same like Besiktas, Λιέτουβος Ρίτας, Saratov maybe, you know, matches that PAOK is not the favori, something like that. Yeah. And the reaction of the team is very good at these matches. I mean, yes, we have a couple of those matches like this. We also had a couple of the matches we were supposed to win and we didn't. So we showed two faces during this season. But I really believe that now is the moment to be more consistent and more confident in our skills. I think that we have a good team, experienced player, and I really hope that all of us knows how to play this kind of the game, to be calm and focused enough to do whatever it's necessary to win this game. So, as I said, every game is story for itself, but I really believe in the team, and I think that that we are ready to compete as best as we can. Η ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι υπάρχει σε παιχνίδι όπως αυτό το πρώτο με την ΑΕΚ, που δεν είναι το φαβορί, που πολλοί περιμένουν να χάσει, ότι βγάζει αντίδραση και τα κερδίζει και το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν μέσα στη σεζόν. Η απάντηση του Τέπιτς ήταν ότι όντως έχουμε κάνει κάποια καλά παιχνίδια, έχουμε πάρει κάποιες τέτοιες νίκες, έχουμε κάνει και κάποια άλλα όμως, στα οποία έχουμε χάσει σε μάτς που δεν το περιμέναμε. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σιγουριά ως ομάδα. Έχουμε έμπειρους παίχτες που μπορούν να είναι ήρεμοι σε τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνω ότι το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία, αλλά και εμείς έχουμε μια ομάδα που έχει μεγάλη εμπειρία και έχει και καλούς παίχτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει επισημάνει πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τέπα, one of the last questions is... What are the keys for the second match? Because as you tell us before, every game has his own story. The keys about the second win. As I said, I really hope that we will stay calm on the ground, not so excited about the game, not to think that everything is over, because it's not even close to be over. I would like to call the fans to support us, because it would be very nice to qualify for the semifinal of playoffs. And, you know, to, as I said, to be smart enough, focus, and ready to play 40 minutes. Those are the main things. Okay. Tepa, thank you very much.
Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you for calling. Thank you. Okay. Ακούσαμε τον το Τέπιτς, ήταν τελευταία ερώτηση. Θα πήγαινε και σε μία ακόμα για τον κόσμο, αλλά την απάντησα από μόνος, οπότε δεν χρειάστηκε. Η τελευταία ερώτηση είναι για το τι πιστεύει ότι πρέπει, ποια είναι τα κλειδιά για να είναι ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει στο δεύτερο παιχνίδι για να το κερδίσει με την ΑΕΚ. Είπε ότι ελπίζω ότι όλοι θα είναι ήρεμοι, να μην νομίζουν ότι τελείωσε το παιχνίδι ή η σειρά, γιατί είναι πολύ μακριά κάτι τέτοιο για να γίνει. Και επίσης είπε ότι περιμένω από όλους να μας στηρίξουν και από τον κόσμο και όλοι μαζί για να φτάσουμε στη νίκη. Αυτά από τον Τέπιτς, εντάξει, είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ακόμα και στα δύσκολα, έλεγε ότι εγώ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα και ότι έχει την ποιότητα και την εμπειρία για να πετύχει κάποια πράγματα. Εντάξει, σίγουρα η πρώτη νίκη με την ΑΕΚ βάζει τώρα τον ΠΑΟΚ σε ρολό οδηγού. Γι' αυτό πες και εσύ πριν, για τα εισιτήρια διαρκές που ισχύουν κανονικά και τα εισιτήρια τα οποία είναι σε κυκλοφορία από σήμερα για το μάτς με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία το Σάββατο το Παλατάκι να είναι έδρα αρχικά. Τώρα έδρα το Παλατάκι έτσι όπως είναι μπορεί να είναι και με 3 και με 4.000 κόσμο. Άμα έχει και 6-7, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα για να τελειώσει τη σειρά με την ΑΕΚ το Σάββατο. Το πρώτο βήμα το έκανε, το δύσκολο, το πολύ δύσκολο. Και στο μάτς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ είχε κόσμο, ναι, το Παλατάκι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είχε, αν τώρα είχε κόσμο, πούμε ότι να είναι οι διπλάσοι, ξέρεις, ναι, να έρθουν όλα τα διαρκείας, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί τότε που ήταν ένα απλό μάτς πρωταθλήματος να μην είχαν έρθει και ώρα. Και να ενεργοποιηθεί και αυτό το κοινό που λέμε, ρε παιδί μου, που είναι γενικά κοντά στον ΠΑΟΚ, σαν κερκίδα. Ναι. Μπορεί να πάει στο βόλεϊ, μπορεί να πάει στο χάντμπολ. Αυτοί, ναι, που σκέφτηκαν να πάνε στο βόλεϊ, στο μάτς με τον Ολυμπιακό δηλαδή, άμα κινητοποιηθούν, νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι καυτό. Ναι, εγώ νομίζω ότι αν το Παλατάκι είναι έδρα το Σάββατο, με γεμάτες εξέδρες, δεν λέω να είναι full. Μεγαλώνουν πολλοί πιθανότητες. Νομίζω ότι πιθανότητες είναι καλές. Πολύ περισσότερες για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ μπορεί να διαχειριστεί τέτοια κατάσταση. Με πίεση να κερδίσει, με κόσμο από πάνω από το κεφάλι της και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι. Και το έλεγα και πριν το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο έμπειρος παίκτης από την ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να μην είναι καλύτερη, okay, αλλά έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Έχει παίκτες που έχουν παίξει τελικό Ευρωλίγκα, που έχουν πάρει την Ευρωλίγκα. Και γενικότερα είναι πιο με περισσότερες εικόνες από τέτοια μάτς. Που εκεί θέλεις λίγο, καλή είναι η ποιότητα του αντιπάλου, αλλά θέλεις και λίγο πιο έμπειρους παίκτες, λίγο πιο κολοπετσομένους, όπως λέω εγώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν τους έχει αυτούς. Επειδή λίγο πριν λέγαμε με τον Ραφαέλ για τους αγώνες βόλεϊ και την ώρα των τελικών και έλεγε ο Ράφα ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξουν βόλεϊ 6 ώρα λόγω της ζέστης. Πήγαν και χθες, ήταν το γήπεδο που δεν είναι και Παλατάκι, ας πούμε, το γήπεδο. Εκεί το Δημήτρης Βικέλας. Να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται και θα γίνει ανακοίνωση σε λίγο στο site της Λίγκα του βόλεϊ, θα γίνουν τα μάτς στις 7. Ωραία. Όλα τα μάτς της σειράς αυτής δηλαδή. Ωραία. Που είναι μια ενδιάμεση λύση, ούτε 8.30 όπως γινόταν κάποιοι μη τελικοί, ούτε στις 6 όμως που είναι πραγματικά πολύ νωρίς. Μία ώρα πίσω δηλαδή. Εντάξει. Για λίγο, μιας και μιλήσαμε για ζέστη, ας ξαναμεταφερθούμε Κρήτη και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου να βάλει τον επίλογο σε αυτήν εδώ την εκπομπή που είχε σήμερα πολλά και διάφορα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Δημήτρη, τι γίνεται? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Καλησπέρα. Καλά είμαστε, μια χαρά. Σου λείψαμε καθόλου? Βιάζεσαι να κάνεις αύριο εκπομπή? Εντάξει, ρε παιδί μου. Καλά είναι, όπου γεννήσει, καλά είναι. Εντάξει. Εδώ καλύτερα. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι ήσουν διακοπές, διότι κάνατε πολλά πράγματα εκεί κάτω. Έτσι. Δουλέψατε, το βγάλατε το μεροκάματο. Είδες. Ναι, ναι. Άμα το έχεις μέσα. Βέβαια, ρε φίλε. Τώρα, άμα πεις στη γυναίκα σου ότι πρέπει να πας και στον τρίτο ημιτελικό, δηλαδή στη Σύρο, έχεις πιθανότητες να σε αφήσει. Κάτσε ρε εσύ, μην αλλάζεις τώρα. Το έχεις κανονίσει, ε. Το έχεις τόσο σίγουρο ότι... Γιατί και εγώ το σκεφτόμουν, ναι. Είδες. Ξάρεσε όλο αυτό το τριήμερο, φίλε. Σε ξέρω, Δημήτρη, αυτό τα λέω. Κυριακή, Τετάρτη. Είναι ωραίο, φίλε, για ένα παιχνίδι. Καλό είναι. Αυτό είναι, δεν το κατάλαβα γιατί συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή βάζεις τσάρτερ ή έχεις την άνεση να ταξιδεύσεις πιο στις ώρες, τέλος πάντων. Γιατί πας τρεις μέρες εκεί, κουράζεσαι ψυχολογικά, δεν ξέρω. Εντάξει, λογικά. Γιατί ο αθλητής κουράζεται στο ξενοδοχείο. Δεν είναι απλό και εύκολο. Ναι, ναι. Μάλλον είχε να κάνει με προπονήσεις. Γιατί ο ΠΑΟ κανονικά κάνει βάρη, κάνει προπόνηση. Δεν το άφησε καθόλου δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω.
Ναι. Αυτοί που ελέγχουν την κατάσταση θα ξέρουν καλύτερα. Mm-hmm. Πρωταθλητές είναι. Ποδοσφαιρικοί είμαστε. Δημήτρη, πρωταθλητές είναι. Κάτι τα ξέρουν. Τώρα εμείς έχουμε από το 85 να πάρουμε πρωτάθλημα. Σωστά. Μόνο θεωρία αναπτύσσουμε. Σάββατο βράδυ στο Φάρο, το σύνδεσμο εδώ της Εθνικής, υπάρχει ένα ομοίωμα της Κούπας 2004 και τους λέει εδώ ο Αντώνης ο Φλέκας, παιδιά, δείτε το, πάρτε το, να μια φωτογραφία να βγούμε, και ντρέπονταν. Κάποιος μου λέει ο Γλύκος, εμείς δεν ξέρουμε κιόλας τι έφυγε, πώς το κράτησε αυτό. Και μπαι, αλήθεια έλεγε. Το έδινε ένας τον άλλον. Ναι. Πρώτη φορά είχαν δει από κοντά. Ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε σηκώσει και πότε. Και αυτό του 2004 είναι και ψαρωτικό, ρε, γιατί είναι ευρωπαϊκό, δηλαδή ποιος θα το έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο Ζαγοράκης, που είναι παιδί που βγήκε από τον ΠΑΟΚ, δεν έχει σηκώσει τίτλο με τον ΠΑΟΚ και έχει σηκώσει το ευρωπαϊκό, ρε φίλε. Μόνο αυτός. Καλά, ναι, καλά το πώς το σήκωσαν εκείνο το καλοκαίρι, δεν το συζητάω. Μόνο αυτός. Τέλος. Τι έχουμε εκεί. Έκλεισε η αγωνιστική περίοδος, η κανονική περίοδος για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν τα play-off. Μάλλον πάνε για 11 Μαΐου, αρκετά πίσω, έτσι όπως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα και του κυπέλου. Χρειάζεται πολύ ιδιαίτερη διαχείριση. Η ομάδα είναι κουρασμένη ψυχολογικά. Εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο όπου όλο αυτό το διάστημα που παίζουν συνέχεια από 25 Ιουνίου που ξεκίνησαν να αρχίσει και τους κουράζει αυτές οι παραστάσεις οι ίδιες και οι ίδιες, θέλουν ξεκούραση και νομίζω ότι τουλάχιστον τώρα 3 μέρες και άλλες 3-4 το Πάσχα θα τους τις δώσει ο προπονητής για να ξεφύγουν λίγο και μετά να αρχίσουν να μπαίνουν και πάλι έτσι δυνατά για την τελική ευθεία. Ένα σπόκ που εντάξει, σιγά σιγά ετοιμάζεται. Έχει μια ταυτότητα, αρχίζει λίγο, είναι πιο συνεχτός ως ομάδα. Έχει τα προβλήματά του βεβαίως. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το να είναι να παίζει Πλατανιάς ΠΑΟΚ και να είναι ελαφρώς καλύτερος ο Πλατανιάς. Να φτάνει το φινάλε του αγώνα και να βλέπεις ότι του ΠΑΟΚ κάνουν κάποιες καθυστερήσεις για να κρατήσουν το 0-0. Είναι αρνητικό στο μάτι, είναι οι εντυπώσεις αρνητικές. Αλλά ποδοσφαιρικά έχει μια αξία, είναι μια προετοιμασία για πιο σύνθετα, πιο δύσκολα παιχνίδια. Είχε ένα στόχο αγωνιστικό ο ΠΑΟΚ χθες, αυτό το συγκεκριμένο να παίξει αρκετά κλειστά, απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, έτσι, πραγματικά είναι καλός αντίπαλος. Mm-hmm. Είναι μια από τις 6-7 καλύτερες ομάδες στη χώρα ο Πλατανιάς. Και γι' αυτό εξηγούσαν στο τέλος του αγώνα και ο προπονητής και οι παίκτες γιατί έμειναν ικανοποιημένοι για το ότι το πλάνο που είχαν βγήκε μέσα στο παιχνίδι. Είχαν υπολογίσει και ένα σενάριο με βάση το οποίο θα παίξει στα play-off ο Παδιάννα, γιατί με βάση αυτό το σενάριο η νίκη, η πιθανή και η πιθανή ισοπαλία τους έδινε το ίδιο και το αυτό. Έτσι εξηγείται το σκεπτικό αυτό, ναι. Το ότι εντάξει και η ισοπαλία δεν είναι κάτι. Όχι, δεν βγήκανε να βάλουν γκολ γιατί αν τρώγανε θα, στο όχι, δεύτερο το σενάριο. Δεν μπορεί να το πεις αυτό ότι παίζεις για να μην βάλεις γκολ ή παίζεις για να μην κερδίσεις. Βγαίνεις για να κερδίσεις με ένα πιο συντηρητικό πλάνο. Αν δεν τα καταφέρεις δεν χάνεις. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό κυριάρχησε, καλός ή κακός. Εντάξει, ο καθένας το κρίνει. Φυσικά είναι στενάχωρη και η εικόνα μιας ομάδας να εφησυχάζει ή να δέχεται μια ισοπαλία με τον Πλατανιά. Είναι κατανοητό αυτό. Από την άλλη είναι και αυτό στα πλαίσια της προετοιμασίας για να αλλάξει λίγο ταυτότητα της ομάδας, όπως θέλει να την περάσει ο Ίβιτς, να γίνει λίγο πιο σφιχτή, να κλείσει τα παιχνίδια της. Κάτι το οποίο το καταφέρνει, στα μάτια που ο Ίβιτς είναι προπονητής, ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί μόνο μια φορά γκολ, μόνο σε ένα παιχνίδι γκολ. Στο Πανιόνιο, κατά τα άλλα έχει κρατήσει το 0 και αυτός είναι ο στόχος του. Τώρα θα του βγει, θα του βγει, δεν ξέρουμε, θα δούμε και στην πορεία. Σωστή ιδέα να ενεργοποιήσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός ρυθμού, απαραίτητο μάλλον, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα και το γεγονός ότι το ΠΑΟΚ θα ξαναπαίξει μάλλον 11 Μαΐου. Πολύ καλή ιδέα να πάρει ένα παιχνίδι ο Γλύκος. Καλή ιδέα να μπει ο Τσίμιροτ και οι υπόλοιποι και ο Μαλεζάς
να έχουν έστω και την αίσθηση ότι υπολογίζονται, ότι και αυτοί μπορούν να χρειαστούν στα play-off και αν μπουν να μην αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα της, της ομάδας. Ξέρει ο Ίβιτς ότι τα play-off είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, όπου πρέπει σε 25 μέρες να βγάλεις 6 παιχνίδια με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ναι, και ίσως σωστά μέχρι, είναι όλα αυτά. Ίσως μέχρι τότε να έχει και περισσότερους, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ναι, και ενώ στους περισσότερους προπονητές το θέμα είναι να πιάσουν φόρμα οι παίχτες, να είναι φορμαρισμένοι εκείνο το διάστημα, στον ΠΑΟΚ ξεκινάμε από τα πιο βασικά, να είναι υγιείς. Και μετά βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι και σε τι φεγγάρι είναι οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Ναι, αυτό εννοώ, όσο μπορείς και αν μπορείς να το υπολογίσεις. Το κακό είναι ότι προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Λέοβατς που χαλάει αρκετά τη χημεία της, της ομάδας. Mm-hmm. Υπήρχε ένα αριστερό μπακ, ο Κουράτης, με τα καλά ή τα άσχημά του. Τώρα τον έχασε και μάλλον δεν θα τον ξαναέχει, από ό,τι φαίνεται. Αναγκαστικά πρέπει να πάει ο Τζαβέλας ως αριστερό μπακ. Νομίζω ότι και ο Σκόνδρας έχει πάρει ζημιά. Νομίζω ότι σήμερα αύριο θα μάθουμε και για το Σκόνδρα άσχημα πράγματα. Τα γνωστά δηλαδή, άσχημα πράγματα. Τι ωραία. Ο Σκόνδρας που είναι από αυτούς που δεν έχουν τέτοια προβλήματα κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι την έπαθε και αυτό σε ζημιά. Και θα αναγκαστεί τώρα να πάει σε ένα σχήμα με τον Τζαβέλα αριστερό μπακ. Δεν είναι ότι καλύτερο πλέον. Ο Τζαβέλας έχει την καλύτερη τεχνική για να προωθήσει πιο ομαλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από πίσω. Είδατε και χθες ότι στην παραμικρή πίεση του Πλατανιά, ειδικά ο Χατζησαΐας σήκωνε την μπάλα συνέχεια για να μην κάνει το λάθος και έψαχνε μεγάλες μπαλιές. Χαλάει κάπως η ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι και να λέμε, αναγκασμένοι να πορευτούμε αυτό το πλάνο και θα έχουμε αρκετό χρόνο. Θυμίζουμε βεβαίως ότι η ΕΠΟ έχει ορίσει για την Μεγάλη Τετάρτη 27 του μήνα τον ημιτελικό κυπέλλο με τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε την απόφαση του μεγαλομετόχου, ο οποίος κερδίζει χρόνο, σκέφτεται, ζυγίζει και θα αποφασίσει τελικά τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν νομίζω ότι η πρώτη ομάδα έχει στο μυαλό της αυτό το παιχνίδι. Αυτό καταλαβαίνεις από όλες τις επαφές. Και τώρα θα δούμε αν τυχόν αποφασίσει να κατέβει με τους μικρούς ή να μην κατέβει καθόλου. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ωραία, Δημητρή. Αυτά προς το παρόν. Σιγά σιγά, ναι, μεγάλη και εβδομάδα έρχεται. Και όχι μεγάλη εβδομάδα, η επόμενη. αυτή μεγάλη εβδομάδα, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πάρα πολλά γεγονότα. Αφορμή για τους ΠΑΟΞίδες να γεμίσουν γήπεδα, να γεμίσουν το χώρο που θα γίνει η εκδήλωση για τη γιορτή. Νομίζω ότι στρώνει λίγο το πράγμα. Να δούμε αν τελειώσει και καλά. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλι και παντού. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στην ανταπόκριση από τα Χανιά που είναι ακόμα και που σιγά σιγά επιστρέφει. Εννοείται ότι θα δώσουμε το παρόν αύριο στο Δημήτρη Βικέλας με Ραφαήλ Γκαϊδατζή στην περιγραφή του ματς Σύρος ΠΑΟΚ για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ. Εννοείται ότι την Τετάρτη έχουμε πλήρες ρεπορτάζ από τη γιορτή του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Για τα 90 χρόνια από το Μέγαρο Μουσικής. Επίσης, είναι αυτό που λέω, είναι πολύ γεμάτο. Το καλεντάρι, τώρα λέω μόνο αυτή τη εβδομάδα. Παρασκευή το μάτσε. Νωρίτερα σίγουρα έχουμε εξελίξεις, γιατί θα βγει η απόφαση για την τιμωρία της ΑΕΚ και του Ατρομήτου. Θα ολοκληρωθεί η βαθμολογία. Θα δούμε ποιοι θα είναι μέσα στα play-off και με τι βαθμούς. Mm-hmm. Και θα έχουμε και μια εξέλιξη σε αυτό το θέμα το ποδοσφαιρικό. Ίσως να έχουμε και βέβαια και την απόφαση του ΠΑΟΚ και το τι θα κάνει με τον ημιτελικό. Ναι, που και αυτό έχει πολύ ψωμάκι. Είναι εβδομάδα αφού. Παρασκευή έχουμε το δεύτερο ημιτελικό του βόλεϊ στο Παλατάκι, όπου και εκεί περιμένουμε να γεμίσει το γήπεδο. Και Σάββατο το μπάσκετ επίσης στο Παλατάκι που περιμένουμε να γεμίσει. Και πάμε μετά από εβδομάδα που υποτίθεται ότι είναι μεγάλη εβδομάδα. Και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα έχει Champions League, Europa League, play-off volley, αν έχουμε περάσει το μπάσκετ και play-off μπάσκετ, που έτσι κι αλλιώς, αν δεν έχουμε κερδίσει μέσα στην έδρα μας, θα παίζουμε το τρίτο μάτς, φουλ από παιχνίδια, φουλ από ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε και ο Λίμπερο τα καταγράφει και το ΠΑΟΚ 24 και θα σας τα παρουσιάσει. Και αφού τελείωσε η εκπομπή που ενδιαφέρονται να ακούσουν όλοι οι φίλαθλοι του Άρη, ας ξεκινήσει τώρα η εκπομπή που δεν χάνει κανείς φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Χρήσταν το Τσαλτίδη στο στούντιο για την επόμενη ώρα ως τις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Αγοράς στο πέναλτι. Ξανά μαζί
αύριο το πρωί εν πλήρη συνθέση με τα παλικάρια μας από τα Χανιά να έχουν επιστρέψει. Γεια και χαρά σας.